μαθαίνουμε κι αλλιώς. Ώρα για μαθηματικά. Καλώς ήρθατε φίλοι μου στο σημερινό μας επεισόδιο. Ξέρετε πώς ονομάζεται η πράξη που βλέπετε δίπλα μου? Λέγεται πολλαπλασιασμός. Και σήμερα θα μιλήσουμε γι' αυτόν. Εκτός από την πρόσθεση και την αφαίρεση που ήδη γνωρίζουμε, υπάρχουν άλλες δύο πράξεις, ο πολλαπλασιασμός και η διαίρεση. Σήμερα θα μιλήσουμε για τον πολλαπλασιασμό. Για αρχή όμως, τι είναι ο πολλαπλασιασμός? Με απλά λόγια, ο πολλαπλασιασμός είναι η έβρεση του συνόλου από ομάδες με ίσα μεγέθη. Εκφράζεται με αυτό το μαθηματικό σύμβολο που μοιάζει με το γράμμα Χ. Όταν βλέπουμε αυτό το σύμβολο, λέμε φορές. Για παράδειγμα, αυτό το διαβάζουμε 3 φορές το 5. Για να το καταλάβουμε καλύτερα, ας δούμε ένα παράδειγμα. Τα 3 παιδάκια παίζουν με την πυραμίδα. Η κάθε πυραμίδα έχει 4 δακτύλιους. 1, 2, 3, 4. Αν θελήσουμε να μάθουμε πόσοι είναι όλοι οι δακτύλιοι μαζί, θα πρέπει να προσθέσουμε 4 και 4 και 4 και να βρούμε ότι έχουμε 12. Έτσι, προσθέσαμε τον ίδιο αριθμό, το 4, 3 φορές. Αντί να κάνουμε αυτό, μπορούμε να κάνουμε πολλαπλασιασμό. Δηλαδή, 3 φορές το 4 μας κάνει 12. Ο πολλαπλασιασμός είναι μια επαναλαμβανόμενη πρόσθεση του ίδιου αριθμού. Πάμε να δούμε ακόμη ένα παράδειγμα. Τα 5 παιδάκια κάνουν βόλτα με το ποδήλατο. Το κάθε ποδήλατο έχει 2 ρόδες. Πόσες ρόδες έχουν και τα 5 ποδήλατα? Για να το βρούμε, θα κάνουμε επαναλαμβανόμενη πρόσθεση τον αριθμό 2 5 φορές. Δηλαδή, 2 και 2 και 2 και 2 και 2. Για να βρούμε ότι τα 5 ποδήλατα έχουν 10 ρόδες. Άρα, προσθέσαμε τον ίδιο αριθμό, το 2, 5 φορές. Φυσικά, για να μην κάνουμε αυτή τη διαδικασία, μπορούμε να κάνουμε πολλαπλασιασμό. Άρα, 5 φορές το 2 μας κάνει 10. Έναν πολλαπλασιασμό μπορούμε να το γράψουμε με δύο τρόπους. Ο πρώτος είναι ο ένας αριθμός δίπλα στον άλλον και τότε τον ονομάζουμε οριζόντιο πολλαπλασιασμό. Ο δεύτερος είναι ο ένας αριθμός κάτω από τον άλλον και τον ονομάζουμε κάθετο πολλαπλασιασμό. Ο πρώτος αριθμός της πράξης που πολλαπλασιάζεται με έναν άλλο ονομάζεται πολλαπλασιαστέος. Ο δεύτερος αριθμός με τον οποίο πολλαπλασιάζεται ένας άλλος αριθμός ονομάζεται πολλαπλασιαστής. Το αποτέλεσμα του πολλαπλασιασμού ονομάζεται γινόμενο. Πάμε να δούμε και ένα διαφορετικό παράδειγμα. Έχουμε να κάνουμε τον πολλαπλασιασμό 5 φορές το 3. Ας υποθέσουμε πως έχουμε 5 παιδιά, που το καθένα έχει 3 γλυφιτζούρια. Αν κάναμε μια επαναλαμβανόμενη πρόσθεση, θα προσθέταμε 5 φορές το 3. Δηλαδή 3 και 3 και 3
και 3 και 3 και θα βρίσκαμε ότι μας κάνει 15. Άρα τα γλυφιτζούρια είναι 15. Φυσικά δεν χρειάζεται να το κάνουμε, γιατί μπορούμε να κάνουμε τον πολλαπλασιασμό και να δούμε κατευθείαν πως 5 φορές το 3 μας κάνει 15. Το επεισόδιο μας για την πράξη του πολλαπλασιασμού τελειώνει εδώ. Ελπίζω να σας βοήθησα. Τα λέμε στα επόμενα μαθήματα. Γεια σας!